Έχει έρθει η ώρα όμως να πούμε καλό μεσημέρι στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, που έχει πάρει τη θέση της εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά. Υποψήφια στο βόρειο τομέα, στη Β. Στο βόρειο τομέα της Αθήνας, σωστά. Πώς πάει το τρέξιμο, κυρία Υπουργέ? Τρέχουμε πολύ. Λοιπόν, είναι και μεγάλη περιφέρεια, τεράστια. Τεράστια, ισχύει. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Κηφισιά, έτσι, και από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Ψυχικό. Είναι αυτά τα πάντα. Γαλάτσι, Ηράκλειο, Κηφισιά, Μαρούσι, Φιλοθέη, Εκάλη. Λοιπόν, σκεφτήκαμε το εξής με το Θανάση. Να πάρουμε από εσάς αρχικώς ένα σχόλιο για την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη, που νομίζω ότι συζητούμε όλοι και έχει προκαλέσει πια και πολιτική αντιπαράθεση. Και μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε αμιγώς για το χαρτοφυλάκιό σας, για να στέλνει και ο κόσμος ερωτήσεις και απορίες. Για πείτε μας εσείς πώς τα ακούτε όλα αυτά και αν πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας το γνώριζε το θέμα και ότι επειδή δεν είχαν στοιχεία την καταγγελία στα χέρια τους, ότι έκαναν το σαν, αφήσανε, να, σαν το να μην υπάρχει τίποτα. Δεν το ψάξανε, δε όντως. Καταρχάς, μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες, τις οποίες διερευνά η βελγική δικαιοσύνη και πρέπει να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Εμείς δεν πρόκειται να πολιτικοποιήσουμε ένα τέτοιο ζήτημα, ούτε πρόκειται να απλώσουμε το κατηγορητήριο σε όλο το κόμμα ή στον αρχηγό του, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε άλλες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα όμως γεννώνται πάρα πολλά ερωτήματα. Εγώ θα σας πάρω, είπατε ένα θέμα για το πότε ήξερε ο κ. Τσίπρας. Θα σας πω το εξής. Ο κ. Παπαδημούλης, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι το έμαθε προχτές, Δευτέρα του Πάσχα. Σωστά. Η κυρία Τσαπανίδου είχε πει τις προάλλες ότι το έμαθε πέρσι, το 22, άρα ήδη και έχουμε μια αντίφαση. Τι έμαθε και πότε? Γεννώνται λοιπόν πολλά αμήλικτα ερωτήματα σχετικά με το τι ήξερε και πότε ο κ. Τσίπρας. Και όλα αυτά πρέπει, για όλα αυτά πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Βεβαίως μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο, τι συζητάμε τώρα, εδώ έχουν στα ψηφοδέλτια τους αυτή τη στιγμή καταδικασμένο υποψήφιο, καταδικασμένο πρώην υπουργό για το λέτε αυτό για τον κύριο Νίκο Παπά. Από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο με ψήφους 13-0, καταδικασμένος ομοφόνος. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια λέει, εγώ κάνω τον αντίλογο για να έχουμε και μια συζήτηση, λέει ότι δεν έκλειψε λεφτά του ελληνικού δημοσίου, αντιθέτως συνεισέφερε στο να μπουν λεφτά στο ελληνικό δημόσιο. Κύριε Κατώνα, έχουμε ή δεν έχουμε μια ομόφωνη απόφαση δικαστηρίου? Ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, ομόφωνη απόφαση, 13-0, αμετάκλητη. Και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, αυτό κι αν είναι υποκρισία, πολιτεύεται αυτή τη στιγμή με κεντρικό μήνυμα δικαιοσύνη παντού. Πού είναι η δικαιοσύνη? Πού είναι η δικαιοσύνη όταν ένα κορυφαίο στέλεχός του έχει καταδικαστεί ομοφόνος από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο και εμφανίζεται στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό νομίζω λέει πολλά. Λέει πολλά για το κόμμα αυτό και λέει πολλά για την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία διεκδικεί να πάρει την εξουσία. Άρα λοιπόν, περιμένουν οι απαντήσεις η Νέα Δημοκρατία, όπως ακούμε και από την κυρία Κεραμέως. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω επίσης είναι ότι εσείς δεν συμμερίζεστε την άποψη που έχουν άλλοι συναδελφοί σας, άλλος συναδελφός σας μάλλον. Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ο Τσίπρας ήξερε και δεν το έλεγε. Δεν συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Μα το είπε η κυρία Τσαπανίδου ότι ήξερε. Μας το είπε. Μιλάω για την καταγγελία, δεν μιλάμε για τις φήμες που λένε. Μας είπε ότι έμαθε γι' αυτό τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό το συγκεκριμένο, λέτε, για την κυρία. Μας είπε ότι έμαθε για ζητήματα σχετικά με τον κύριο Γεωργούλη τον Ιούνιο του 2022, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω την ακριβή δήλωση μπροστά. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι είπε κάτι τέτοιο. Και αυτό από μόνη σε αυτή η δήλωση, ανοίγει τον ασκό του αιώλου σχετικά με το τι ήξερε, πότε ήξερε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε σε. Να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έβγαλε τώρα μόλις μια ανακοίνωση και το λέω γιατί. Ζητάτε να αποπομπή των υποψήφιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι υπάρχει και μια υποψήφια βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, που κάνει λόγο για στημένο γεγονός ό,τι αφορά της καταγγελίας της κοπέλας για την υπόθεση Γεωργούλη, και ζητάει την αποπομπή και της ίδιας και βεβαίως της κυρίας Στεφανίδη, που συζητούσαμε νωρίτερα αυτά επί του πιεστηρίου. Μάλιστα. Για να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, προτείνω να, επειδή είναι και 24, δείχνει το ρολόι, να πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα για να μην ξανακάνουμε διακοπή, και με το που θα επιστρέψουμε θα πούμε εδώ με την Υπουργό και τι γίνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα με ορίζοντα τις πανελλαδικές, γιατί έχουμε και τις εκλογές και πολλοί κόσμος διερωτάται και εκπαιδευτικοί και γονείς έχουν και μια ανησυχία. Θα πούμε και τις αλλαγές στα σχολεία. Θα σας δώσουμε διάφορες πληροφορίες εδώ. Να πάρουμε διάλειμμα, παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 12 και 29. Οπότε έχουμε μπροστά μας ώρα να μιλήσουμε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Να ξεκινήσουμε λίγο, κυρία Υπουργέ, με το βασικό. Πανελλαδικές τώρα εν όψη και εκλογές εν όψη. Απολυτήριες εξετάσεις, να μας πείτε λίγο αν ο προγραμματισμός
είναι αυτός που γνωρίζουμε, αν έχει αλλάξει κάτι ενδεχομένως, γιατί μας ακούει και κόσμος τώρα που έχει και μια ανησυχία, οι γονείς κυρίως. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από την προηγούμενη χρονιά, σας θυμίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που ανακοινώσαμε πρόγραμμα πανελλαδικών από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, και το κάναμε από σεβασμό στους υποψηφίους, στις οικογένειές τους, στους εκπαιδευτικούς. Αυτό το πρόγραμμα τηρείται απαραίτητα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν την 1η Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια και στις 2 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια. Θα διαρκέσουν όλον το μήνα Ιούνιο. Και σας θυμίζω ότι ένας από τους λόγους που οδήγησε τον Πρωθυπουργό στην επιλογή της 21ης Μαΐου ήταν έναντι της 28ης, για παράδειγμα, Μαΐου, ήταν ακριβώς αυτός, προκειμένου να μην διαταραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες, σας θυμίζω, ο ίδιος είπε, πρέπει να προφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Άρα όλα είναι έτοιμα, όλα είναι δρομολογημένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρα, για να το πούμε και πιο λιανά, σε περίπτωση που πάμε σε δεύτερη κάλπη στις 2 Ιουλίου, διότι υπάρχει το σενάριο αυτό, είναι ολοφάνελο τώρα, εκεί θα οδηγηθούμε εκ των συγκλονιστικού απρόπτου. Εάν λοιπόν έχουμε δεύτερες εκλογές επαναληπτικές στις 2 Ιουλίου, θα έχουμε τελειώσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις όλα τα επίπεδα. Φυσικά, οι πανελλαδικές εξετάσεις τελειώνουν τέλος Ιουνίου. Δεν τίποτα ειδικά μαθήματα, δεν ξέρω, όχι, είμαστε και παλιότεροι. Τελειώνουν όλες οι εξετάσεις, ναι, και των ειδικών μαθημάτων, ναι, στο τέλος Ιουνίου, συνεπώς θα έχουν ολοκληρωθεί. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στο κομμάτι των εκπαιδευτικών. Γιατί ξέρετε, περνάει και γρήγορα ο καιρός, θα περάσει και το καλοκαίρι. Αλλά μια κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, και όλα τα υπόλοιπα χρονοδιαγράμματα. Για παράδειγμα, την άλλη εβδομάδα έχουμε τις εξετάσεις αγωγής στα πρότυπα σχολεία. Είναι το άλλο Σάββατο. Την άλλη Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για την εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία. Mm-hmm. Όλα αυτά, όπως ακριβώς είχαν ανακοινωθεί, έτσι ακριβώς πραγματοποιούνται. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να έρθουμε λίγο στο κομμάτι των εκπαιδευτικών. Αυτή τη γάγκρινα των αναπληρωτών, κύριε Υπουργέ, που όλοι όσοι έχουμε γνωστούς εκπαιδευτικούς περιμένουν να δουν πού θα τους έρθει δεν θέλω να πω τη λέξη μετάθεση, τέλος πάντων, το πού ακριβώς θα πάνε, δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους, είναι και το οικονομικό ζήτημα στη μέση. Θέλω να σας ρωτήσω αν το Σεπτέμβριο, δηλαδή, τα σχολεία θα ανοίξουν με εκπαιδευτικούς μέσα στις αίθουσες. Πρώτου πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Και πέρσι ανοίξανε. Να σας πω όμως ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Ότι για 12 χρόνια στη χώρα, από το 2008 μέχρι το 2020, δεν διορίστηκε κανείς εκπαιδευτικός. Κανείς. Δεν είναι απορίες μετά που είχαμε κενά. Μία βασική τομή της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι κάναμε 25.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και μάλιστα τώρα, αυτή την περίοδο, κάνουμε και άλλους 3.770. Θα ξεπεράσουμε λοιπόν τους 28.500 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών μετά από 12 χρόνια που δεν είχε γίνει κανείς. Αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί θέλουμε σιγά σιγά να πάμε σε μία, θα έλεγα, συνθήκη όπου ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός θα κάνει μόνο αυτό που λέει η λέξη. Θα αναπληρώνει. Θα αναπληρώνει σε μία περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε μία ασθένεια, σε μία εγκυμοσύνη, ναι, όταν τώρα υπάρχει ανάγκη. Όλοι γνωρίζουμε ότι η έννοια του αναπληρωτή είναι ότι πάω σε ένα σχολείο και κάθομαι όλο τον χρόνο. Και όχι μόνο αυτό, είσαι αναπληρωτής για πολλά χρόνια. Και από άρα και για πολλά εκεί χρόνια. Κάτι δεν πάει καλά με τη χρήση του όρου αναπληρωτής. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν, να ενισχύσουμε το μόνιμο προσωπικό που καλλιεργεί και μόνιμες σχέσεις εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας και να έχουμε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μόνο για όταν και όσο υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν οι 28.500 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Λοιπόν, τώρα πάμε στο θέμα των πρότυπων σχολείων και των πειραματικών. Ήταν ένα βασικό σας στοίχημα. Εσείς το είχατε προσδιορίσει από το πρώτο κιόλας διάστημα της παρουσίας σας στο Υπουργείο Παιδείας. Δεχτήκατε έντονη κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο. Μιλούσαν για εκπαίδευση δύο ταχυτήτων επί της ουσίας, για προνομιούχους εκπαίδευσης και μη προνομιούχους εκπαίδευσης. Θέλετε να μας πείτε, κάνοντας έναν απολογισμό, πώς πήγε το συγκεκριμένο πράγμα που λέμε και συγκαθομιλουμένοι, αν πήγε καλά αυτό? Καταρχάς να πούμε ότι εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Είναι εξαιρετικά δημόσια σχολεία. Άλλο τα πρότυπα, άλλο τα πειραματικά. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Πολύ σωστά, πολύ τα σωστά. Πρότυπα σχολεία είναι σχολεία αριστείας. Σχολεία στα οποία εισάγεται κανείς με απαιτητικές εξετάσεις στο τέλος του δημοτικού και στο τέλος του γυμνασίου. Είναι εξαιρετικά δημόσια σχολεία και είναι τα μοναδικά στη χώρα στα οποία έχει επιλεγεί ο κάθε ένας μαθητής. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Στα πειραματικά σχολεία εισάγεται κανείς με κλήρωση, ηλεκτρονική κλήρωση. Γιατί με κλήρωση? Γιατί δοκιμάζουμε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και άρα είναι σημαντικό να έχεις
κατά το δυνατόν ένα τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. Mm-hmm. Θέλεις και έναν πολύ καλό μαθητή, και έναν μέτριο και έναν λιγότερο καλό. Γιατί? Γιατί θέλεις να δεις πώς αντιδρά ο καθένας από αυτούς σε μια νέα εκπαιδευτική μέθοδο, σε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Παιδείας, υπήρχαν 62 βασικά πειραματικά σχολεία. Ελάχιστα πρότυπα. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καταργήσει τα πρότυπα σχολεία και σας θυμίζω την περίφημη φράση «Η αριστεία είναι ρετσινιά». Mm-hmm. Για μας ήταν βασική προτεραιότητα να επαναφέρουμε, να αποκαταστήσουμε τα πρότυπα σχολεία. Το κάναμε αμέσως. Mm-hmm. Και όχι μόνο το κάναμε αμέσως, αλλά τα έχουμε υπερδιπλασιάσει. Από τα 62 μόνο βασικά πειραματικά, ως επιτοπλίστων πειραματικά σχολεία που είχε η χώρα, σήμερα έχουν ήδη δρομολογηθεί ή ήδη υπάρχουν 138 mm-hmm. πρότυπα και πειραματικά. Πρόσφατα κάναμε νέα σχολεία, πρότυπα και πειραματικά, mm-hmm. σε περιοχές που δεν είχαν. Όπως η Χίος, όπως η Καστοριά, όπως η Ιεράπετρα. Να, περιοχές που πλέον έχουν τέτοια εξαιρετικά δημόσια σχολεία. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτά τα σχολεία. Και για να απαντήσω και σε ένα έμεσο ερώτημα σχετικά με το, με το χάσμα ενδεχομένως, mm-hmm. ο στόχος αυτών των σχολείων είναι να ανεβάσουν όλα τα δημόσια σχολεία προς τα πάνω. Mm-hmm. Κάθε τύπου, μια νέα εκπαιδευτική μέθοδος, μια κοινοτομία, ξεκινάει στα πρότυπα και πειραματικά, βελτιώνεται και συνεχεία διαχέεται σε όλα τα σχολεία της χώρας. Mm-hmm. Παράδειγμα, αγγλικά στο νηπιαγωγείο, από τα 4. Ξεκίνησαν στα πειραματικά σχολεία, σημαίνει σε όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας. Ρομποτική από τα 4. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το τελευταίο για τη ρομποτική. Βεβαίως. Επειδή πρώτον, πολλοί κόσμοι που το ακούει ενδεχομένως μην καταλαβαίνει γιατί συζητάμε. Τι να σας πω, εγώ μπορεί να μας ακούει τώρα η μητέρα μας. Τι συζητάνε αυτοί. Να το εξηγήσω. Θέλω να μας το εξηγήσετε και να μας πείτε και το άλλο. Πολλοί λέμε ότι εντάξει, ρε παιδιά, από τις αίθουσες, καλά-καλά, κάποτε θυμόμαστε δεν είχαμε κυμολίες για να γράψουμε στον πίνακα. Τώρα εσείς μας λέτε εδώ πέρα για τη ρομποτική. Λοιπόν, καταρχάς. Ακόμα υπάρχουν τέτοια δομικά ζητήματα σε σχολεία. Νομίζω μπορούμε να το. Δεν τα αναφέρω όλα, απλώς γιατί δεν ξέρω αν είναι κάποια δική της αρμοδιότητα. Η αλήθεια είναι ότι οι υποδομές δεν είναι. Ναι, είναι στους δήμους, όπως ξέρετε, αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε δρόμο εκεί. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές που έχουν εξαιρετικά σχολεία, τα οποία ανακαινίζονται κτλ. Και άλλες, όπου υπάρχουν δομικά προβλήματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτό. Και επαφείται στις δημοτικές αρχές σε τι βαθμό προτεραιοποιούν κονδύλια που έχουν για την κάλυψη αναγκών σε σχολικές μονάδες ή όχι. Τώρα, τι είναι η ρομποτική, εκπαιδευτική ρομποτική. Να το πω σχηματικά. Σωστά. Ρομποτάκια, φανταστείτε, ναι, μικρά, στα οποία τα παιδιά μαθαίνουν και δίνουν εντολές. Θα πας μπροστά ένα βήμα, θα στρίψεις δεξιά στο επόμενο, θα πας πίσω. Είναι οι βασικές έννοιες του προγραμματισμού. Θα να πώς, εμείς δεν τα είχαμε στην κοινά. Να πώς ξεκινάει αυτό και ξέρετε ποια ηλικία ξεκινάει. Από τα 4. Γιατί από τα 4, να το πω λίγο έτσι όπως το νιώθω, τα παιδιά είναι σφουγγάρια σε αυτή την ηλικία και απορροφούν με μια μοναδική ικανότητα και γνώσεις και δεξιότητες. Γι' αυτό το καθήκον μας είναι από πολύ μικρή ηλικία, από τα 4, να δώσουμε στα παιδιά μας αυτά τα εφόδια. Και πρέπει να σας πω ότι είναι αυτή τη στιγμή καθοδόν 177.000 σετ ρομποτικής για όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας. Και μιας και μιλάμε και για ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακό εξοπλισμό, ταυτόχρονα είναι καθοδόν και 36.000 διαδραστικοί πίνακες. Να σας ρωτήσω, τώρα μου θέτουν ένα θέμα. Ένας γονιός που ενδιαφέρεται για πρότυπο σχολείο. Οι εξετάσεις για τα πρότυπα, μου λέει, δεν το γνώριζα εγώ, γίνονται 29 Απριλίου, είναι προγραμματισμένες, σωστά. Γιατί δεν γίνονται μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς? Κοιτάξτε, γίνονται πάντοτε πριν, διότι το ποιοι θα επιτύχουν καθορίζει και το σχηματισμό τμήματων για τα υπόλοιπα σχολεία. Ναι. Άμα κάποιος επιτύχει. Γίνονται το μέσο της χρονιάς, προφανώς ακόμα δεν έχει τελειώσει η σχολική χρονιά. Εντάξει, ναι, προς το τέλος. Okay, ναι, okay, ναι, ναι. Πάντοτε γινόντουσαν προς το τέλος. Δεν μπορούν να γίνουν τέλος-τέλος, διότι πρέπει να σχηματιστούν τα τμήματα. Λέει, τα παιδιά που θα μπουν στα πρότυπα δεν θα πάνε σε άλλα σχολεία. Ναι. Και αυτό επηρεάζει, ξέρετε, είχαμε πάνω από 20.000 υποψηφιότητες. Έχουμε πάνω από 20.000 αιτήσεις για πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Ναι. Άρα για το βέλτιστο προγραμματισμό όλων των σχολείων της χώρας, για το πόσα τμήματα θα έχει κάθε τάξη, για το ποιοι εκδοτικοί θα πάνε και ούτω καθεξής, χρειάζεται ένας προγραμματισμός. Δεν είναι ένα θέμα επιβάρυνσης των παιδιών, δηλαδή ακολουθούν οι εξετάσεις τους που τελειώνουν η χρονιά. Έκτη δημοτικού δίνουν τα παιδιά τα περισσότερα. Οπότε τα περισσότερα είναι στο τέλος του δημοτικού, στην έκτη δημοτικού για εισαγωγή στην πρώτη γυμνασίου. Εκεί έχουν τελειώσει, δεν έχουν διαγωνίσματα. Πια σας ρωτώ γιατί και εμείς προσπαθούμε να μάθουμε. Όχι, η σχολική χρονιά στο δημοτικό τελειώνει περί τα μέσα Ιουνίου. 15 Ιουνίου. Ναι, αλλά εδώ πέρα μιλάμε και να σημειώσω και το εξής, ότι οι εξετάσεις εισαγωγής στα πρότυπα δεν έχουν ύλη.
Δεν έχεις να διαβάσεις. Α, λέτε ότι είναι 55 με 65. Η ύλη είναι ό,τι έχεις μάθει στο σχολείο. Ό,τι έχεις μάθει στο δημοτικό. Εσκεμμένα γίνεται αυτό. Εντάξει, για την κριτική ικανότητα των παιδιών. Γίνεται εσκεμμένα. Οι ερωτήσεις έχουν μια κριτική σκοπιά, έχουν μια πιο, θα έλεγα, μια μεγαλύτερη έμφαση στις δεξιότητες και το καθεξής. Τώρα που είπατε για την κριτική σκοπιά, να πάμε σε μια άλλη κριτική. Ναι. Διαβάζω σήμερα, κυρία Κεραμέως, ότι σας γίνεται πολύ έντονη. Σας επικρίνουν για την ιστορία αυτή που έχει προκύψει με την αξιολόγηση των διευθυντών στα σχολεία. Λένε μάλιστα ότι η θητεία τους λήγει 31 Ιουλίου του 27. Για ποιο λόγο σπεύσατε να συμπιέσετε τις διαδικασίες ένα μήνα πριν από τις εκλογές? Μήπως για να τοποθετήσετε. 27. Αυτό διαβάζω, δεν ξέρω αν ισχύει. Μήπως λένε έγινε αυτή η κίνηση για να τοποθετήσετε οι μετέρους σε θέσεις ευθύνης? Για ποιο λόγο δεν έγινε κατά τη διάρκεια της τετραετίας, ας πούμε? Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε την περσινή σχολική χρονιά. Έχουμε στην εκπαίδευση χιλιάδες θέσεις στελεχών. Τι είναι τα στελέχη εκπαίδευσης? Είναι πάνω από 13.000 διευθυντές σχολείων. Είναι κάπου 700-800 σύμβουλοι εκπαίδευσης. Είναι 116 διευθυντές εκπαίδευσης και ούτω καθεξής. Για να ξεκινήσει κανείς όλες αυτές τις κρίσεις, πάει τμηματικά. Πάει στους διευθυντές εκπαίδευσης, πάει στους συμβούλους και έρχεται στους διευθυντές σχολείων. Αυτές οι κρίσεις ξεκίνησαν πριν από περίπου 2 χρόνια. Δεν ξεκίνησαν ένα μήνα πριν τις εκλογές. Πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαμε με τους διευθυντές εκπαίδευσης, πλέον έχουμε νέους διευθυντές εκπαίδευσης. Ξεκινήσαμε με τους συμβούλους εκπαίδευσης που έχουν και καταλυτικό ρόλο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών, ανοίγω μια παρένθεση, η οποία γίνεται μετά από 41 χρόνια στη χώρα. Θα μας πείτε και γι' αυτό. Θα σας πω. Και ερχόμαστε στους διευθυντές σχολείων. Ο διευθυντής είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας τέλεχος εκπαίδευσης που παίζει καταλυτικό ρόλο, κατά τη γνώμη μου, στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Και ήταν πολύ σημαντικό να γίνουν αυτές οι κρίσεις. Γίνονται από το Υπουργείο? Όχι. Γίνονται από τοπικά συμβούλια. Είναι, σε κάθε είναι περιοχή. Διαφανή τα κριτήρια. Είναι στο νόμο όλα. Τα συμβούλια αυτά που μια κριτική κύριε, που δεχόμαστε είναι ότι έχουμε αυξήσει τα προσόντα. Είναι γεγονός. Έχουμε αυξήσει τα προσόντα για να γίνει κάποιος διευθυντής. Γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στο ρόλο του διευθυντή. Δεν είναι τυχαίο. Όταν μπαίνει κανείς σε ένα σχολείο, στα 5 λεπτά καταλαβαίνει τι διευθυντή έχει το σχολείο και τι δήμαρχο έχει περιοχή. Μάλιστα. Το βλέπεις από το μεράκι, το βλέπεις από την προσπάθεια που κάνουν. Τα συμβούλια αυτά με ποιο τρόπο συγκροτούνται, που αξιολογούν τα διευθυντικά στελέχη? Από διευθυντές εκπαίδευσης, όμως, τα οποία κριτήρια είναι στο νόμο σχετικά με το πόσο υπηρεσία πρέπει να έχεις για να μπει σε συμβούλια, επιλογή στο καθεξής. Δεν τα κάνει λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου ή κάτι τέτοιο. Αυτά γίνονται αποκεντρωμένα από πάρα πολλά συμβούλια επιλογής. Άρα οι κρίσεις αυτές δεν ξεκίνησαν μετά από τις εκλογές, ξεκίνησαν 2 χρόνια και πριν από τις εκλογές, όλες αυτές οι διαδικασίες. Και είναι καταλυτική σημασία για την εφαρμογή και όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων. Λοιπόν, να πάμε σε δύο χρηστικά πριν συνεχίσουμε την αξιολόγηση. Θέλω μόνο να τελειώσουμε με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για να το κλείσουμε. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα? Έχετε επικριθεί και για αυτό το ζήτημα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε, καταρχάς η παιδεία, επειδή ακριβώς. Ολοκληρώνεται καταρχάς η αξιολόγηση τώρα των εκπαιδευτικών ή είναι μια διαδικασία που θα συνεχίσει? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το εξής. Υπάρχουν καταρχάς τρία επίπεδα στην αξιολόγηση. Ναι. Υπάρχει αξιολόγηση του σχολείου, της σχολικής μονάδας. Ναι. Ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, είμαστε δεύτερη χρονιά εφαρμογής. Όλα προχωρά και κάθε χρόνο υλοποίηση είναι και καλύτερη. Το δεύτερο επίπεδο είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Πόσο καλό ή όχι καλό είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα? Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σκεφτείτε ότι για τόσα χρόνια ψηφίζουμε νόμους στη Βουλή, εκπαιδευτικούς νόμους, χωρίς να ξέρουμε πού τα πάμε καλά και πού δεν τα πάμε καλά. Ναι. Το πολυσχηματικά είναι σαν να πηγαίνει στο γιατρό. Λες, γιατρέ, δεν νιώθω καλά. Γράψε μου φάρμακα. Ναι. Να σου γράφει φάρμακα, χωρίς όμως να σου κάνει μια γενική αίματος πρώτα, να δει τι τριγλυκερίδια έχεις, τι αιματοκρίτη έχεις κ.ο.κ. Πλέον λοιπόν έχουμε αξιολόγηση και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Λέγεται η ελληνική PISA. Θα γίνει τώρα, μέσα στο Μάιο, η δεύτερη εφαρμογή της. Αξιολογούμε μαθητές από σχολεία όλης της χώρας, δημόσια, ιδιωτικά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια, με όλα τα κριτήρια, αν θέλετε. Και βλέπουμε, δεν μας νοιάζει εκεί η ατομική επίδοση ενός μαθητή, μας νοιάζει πώς θα πάει το σύστημα. Είναι το σύστημα αποδοτικό ή δεν είναι? Και εκεί που δεν είναι, εκεί πάμε και το βελτιώνουμε. Και το τρίτο επίπεδο είναι η ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Εκεί όσοι δεν τα πάνε καλά, τι θα γίνει? Στην ατομική, στην τρίτη. Ναι, στην ατομική. Λοιπόν, όσοι τα πάνε καλά, έρχομαι και στο άλλο. Παίρνουν μόρια τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για να ανέβουν στην πυραμίδα της εκπαίδευσης. Να γίνουν διευθυντές σχολείων. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Να γίνουν διευθυντές εκπαίδευσης κ.ο.κ. Και αυτό συνεπάγεται και μισθολογική άνοδο. Όσοι δεν αξιολογούνται μη ικανοποιητικά, προβλέπεται υποχρεωτική επιμόρφωση. Να τονίσω ότι η αξιολόγηση εστιάζει και στο αμιγώς επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή, ας πούμε ότι διδάσκω φυσική. Η φυσική που διδάσκω είναι σωστή? Ένα το κρατούμενο. Δεν φτάνει όμως αυτό. Γιατί δεν φτάνει? Γιατί μπορεί εγώ να είμαι καλή στη φυσική, αλλά μπορεί να μπαίνω στην τάξη και να μην μπορώ να μεταδώσω.
να μην μπορώ να μεταλαμπαδεύσω γνώσεις mm-hmm. και δεξιότητες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, λοιπόν, η αξιολόγηση εστιάζει και στο επιστημονικό κομμάτι και στο παιδαγωγικό, και αντίστοιχα η επιμόρφωση που προβλέπεται αναλόγως τα πορίσματα της αξιολόγησης mm-hmm. γίνεται και στο επιστημονικό και στο, και στο παιδαγωγικό. Μια από τις ενστάσεις των οργανώσεων των εκπαιδευτικών ήταν ποιος θα μας επιμορφώνει. Ποιος επιμορφώνει τον εκπαιδευτικό. Ποιος θα μας αξιολογεί. Και ποιος θα μας αξιολογεί αρχικά. Ότι με ποια διαδικασία θα συγκροτούνται. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Ποιος αξιολογεί. Και εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ποιος αξιολογεί δηλαδή ότι εγώ δεν μεταδίδω. Ναι, με τρεις άνθρωποι. Με τον σωστό τρόπο. Τρεις άνθρωποι. Θα σας πω ποια ήταν μια βάσιμη, κατά τη γνώμη μου, ανησυχία των εκπαιδευτικών. Σου λέγανε οι εκπαιδευτικοί. Εμείς συμφωνούμε με την αξιολόγηση. Αλλά δεν συμφωνούμε να μας αξιολογεί μόνο ο διευθυντής. Είχαν δίκιο. Το ακούσαμε. Και γι' αυτό στην τελική ρύθμιση που προβλέφθηκε αξιολογούν τρεις άνθρωποι. Αξιολογεί ο διευθυντής του σχολείου. Αξιολογεί ο σύμβουλος εκπαίδευσης, που είναι ένα ιεραρχικά ανώτερο στέλεχος και έχει παιδαγωγική ευθύνη για το σχολείο μαζί και με άλλα σχολεία, και ο σύμβουλος ειδικότητας, ο σύμβουλος φυσικής αξιολογεί τους φυσικούς, ο σύμβουλος μαθηματικών τους μαθηματικούς και ούτω καθεξής. Άρα τρεις άνθρωποι αξιολογούν. Η διαδικασία της αξιολόγησης έχει πολλές φάσεις. Έχει στην αρχή συνέντευξη του αξιολογούμενου, έχει ζωντανή παρατήρηση μέσα στην τάξη, που είναι πολύ σημαντικό. Να πώς βλέπεις ακριβώς με ποιον τρόπο μεταλαμπαδεύει γνώσεις και δεξιότητες ο εκπαιδευτικός. Μάλιστα. Αυτό με οριζόντιο τρόπο σε όλους τους εκπαιδευτικούς γίνεται για πρώτη φορά από το 1981. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε κάποιες χρηστικές ερωτήσεις που έχουν στείλει εδώ οι φίλοι. Ωραία. Και μετά θα εσύ? Πάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Καταρχήν, λέει μια κυρία στη Φυλή, δεν το ήξερα. Στην περιοχή της Φυλής έχουν ρομποτική, αλλά λέει πότε κάνουν τα παιδιά, πότε δεν κάνουν, γιατί δεν έχουν μονίμως δασκάλα. Να το δούμε το ακριβές σχολείο αυτό, αλλά να πούμε και το εξής. Η ρομποτική έχει πλέον μπει στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα. Να δούμε στο συγκεκριμένο σχολείο αν υπάρχει κάποιο ζήτημα στελέχος με πολύ μεγάλη Πάμε χαρά. Σε άλλο επίσης σχολείο. Ναι. Στο πέμπτο νηπιαγωγείο της Κηφισιάς. Η φίλη μας η Ουρανία λέει: αν έρθει η κυρία Κεραμέως και βρει σετ ρομποτική, θα πάω να κάνω χαρακή στην πλατεία Πλατάνου. Ναι, έχει δίκιο. Γιατί σας είπα ότι ξεκίνησαν. Και μας επιπλήττει, διότι λέει ότι σας ακούμε και δεν κάνουμε ρεπορτάζ για να επαληθεύσουμε αυτά που μας λέτε. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Αν το ανατρέξετε και στο ηχητικό, είπα ότι ξεκίνησαν οι παραδόσεις των σετ ρομποτικής. 177.000 σετ ρομποτικής. Αυτές οι παραδόσεις θα διαρκέσουν όλους τους επόμενους μήνες, προκειμένου ακριβώς να εξοπλιστούν όλα τα σχολεία της χώρας, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, με σετ ρομποτικής. Εγώ, για παράδειγμα, βρέθηκα σε ένα σχολείο στο Μαρούσι, όπου έγινε τέτοια παράδοση. Αλλά είναι εν εξελίξη. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει μια κυρία, τι θα γίνει με το σχολείο στις Βρυξέλλες. Το ίδιο, συγγνώμη, και για τους διαδραστικούς πίνακες. Ναι. Ακριβώς το ίδιο. Λέει μια κυρία, τι θα γίνει με το σχολείο στις Βρυξέλλες που έκλεισε. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση, εμείς δεν έχουμε. Ναι, ναι. Πρόκειται για ένα σχολείο για το οποίο υπήρχαν διάφορες καταγγελίες σχετικά με την δυνατότητά του η μήνα να στεγάζει. Έχει 159 μαθητές. Επειδή ακριβώς μια καταγγελία, στείλαμε ένα κλιμάκιο από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επέστρεψαν και μας έθεσαν ξεκάθαρα ζήτημα για την έλλειψη ασφάλειας του κτηρίου. Με αυτά πράγματα δεν παίζει κανείς. Και για μας η ασφάλεια είναι το πρώτο στόχο, όπως καταλαβαίνετε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αποφασίστηκε η αναστολή της διαζώσης λειτουργίας του σχολείου. Αμέσως προβλέφθηκαν λύσεις τηλεκπαίδευσης και μάλιστα η τρίτη λυκείου, ειδικά σε ειδικούς χώρους διαμορφωμένους στην πρεσβεία, να κάνει και διαζώσεις μάθημα. Και ήδη έχει δρομολογηθεί η υπογραφή νέας σύμβασης με νέο κτίριο, που βρέθηκε ήδη, για να συνεχιστεί η διαζώσης λειτουργία του σχολείου. Αλλά το τονίζω, εμάς αυτό που μας νοιάζει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των παιδιών. Όταν λοιπόν ήταν χρέος μας να δούμε τι γίνεται με το σχολείο αυτό, εφόσον είχαμε καταγγελίες, και γι' αυτό ακριβώς προβήκαμε σε αυτές τις ενέργειες. Ο Νίκος λέει ποιος αξιολογεί την κυρία υπουργό. Φαντάζομαι πολίτες. Πολίτες, βεβαίως. Προφανέστατα. Ο πρωθυπουργός και οι πολίτες. Σε κυβερνητικό επίπεδο ο πρωθυπουργός, και μετά σε κοινοβουλευτικό οι πολίτες. Πολύ αυστηρά. Και έτσι. Πολύ αυστηρά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εγώ σωστά. Θέλω να ρωτήσω, αυτά τα 4 χρόνια εκεί πέρα, πώς ήταν η εμπειρία σας με τα πανεπιστήμια? Διότι, εντάξει, δεν είναι και ένα εύκολο πεδίο τα πανεπιστήμια, πέρα από το κομμάτι δηλαδή της πανεπιστημιακής αστυνομίας, που δεν είναι μόνο δική σας βέβαια αρμοδιότητα. Πριτανικές αρχές, φοιτητές, προβλήματα και εκεί. Και πολλά ζητήματα. Το θέμα των κολεγίων. Το κολεγίων που μας το θέτουν. Σας λένε εδώ πέρα αν θα ιδιωτικοποιήσετε κι άλλα. Με ειρωνία το λένε αυτό προφανώς. Πολλές προκλήσεις, θα έλεγα. Θέλω να σας πω για μια αλλαγή στα πανεπιστήμια που πιστεύω δεν είναι ευρέως γνωστή. Και είναι η εξής. Ξέρετε, για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα πώς αποφασιζόταν τι χρήματα παίρνει κάθε πανεπιστήμιο. Τα κονδύλια, λέτε, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Θα σας πω γιατί το λέω. Για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα, το Υπουργείο Οικονομικών έδινε στο Υπουργείο Παιδείας, ας πούμε, 100 εκατομμύρια ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των πανεπιστημίων. Αλλά εν συνεχεία, το πώς κατανέμονταν αυτά τα 100 στα 24 πανεπιστήμια της χώρας, πώς λέτε να αποφασιζότανε? Πριτανικές αρχές, δεν ξέρω ποιος το αποφάσιζε. Λοιπόν, δεν ξέρω εγώ η πατυχία. Θανάση, έχεις και μια ιδέα?
Όχι. Τα χρήματα αυτά όπως πώς... έκρινε ο εκάστοτε υπουργός. Mm. Μάλιστα. Πόσο βαθιά προβληματικό είναι αυτό το να μην υπάρχουν κριτήρια. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο και για να είμαι ειλικρινής, έχει γίνει μια προσπάθεια για να έχουμε πλήρη εικόνα να μπουν κριτήρια το 2011, πλην όμως αυτό δεν εφαρμόστηκε. Mm. Εμείς όταν διαπιστώσαμε αυτό, δύο μήνες μετά, περίπου τρεις μήνες, είχαμε περάσει ένα νόμο στη Βουλή. Ο οποίος τι λέει, το πώς κατανέμω τα κονδύλια αυτά εξαρτάται αφενός από αντικειμενικά κριτήρια. Αριθμός φοιτητών, αριθμός καθηγητών, αριθμός πανεπιστημιακών τμήματων. Ποια διασπορά έχει γεωγραφική. Ναι. Άλλο είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που είναι σε 6 νησιά. Και άλλο, τώρα στο και άλλο είναι σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή. Αφενός λοιπόν αντικειμενικά κριτήρια, αφετέρου ποιοτικά κατόπιν αξιολόγηση. Αξιολόγηση από ποιον, από το Υπουργείο Παιδείας, όχι. Από ανεξάρτητη αρχή, Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης, η οποία αξιολογεί τι ερευνητική δραστηριότητα έχει το Πανεπιστήμιο, τι εκπαιδευτικές μεθόδους εφαρμόζει με βάση διεθνείς δείκτες. Αξιολογεί ένα πανεπιστήμιο. Σήμερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι από τους ελάχιστους δημόσιους φορείς στη χώρα, του οποίου η χρηματοδότηση εξαρτάται από την αξιολόγησή του. Mm. Αυτό γιατί λέω ότι είναι από τις πιο σημαντικές αλλαγές. Γιατί αντί να ασχολείται η πανεπιστημιακή κοινότητα με το να τα έχει καλά με την εκάστοτε ηγεσία, ασχολείται με το πώς θα ανεβάσει το επίπεδο του πανεπιστημίου. Και αυτό είναι το οποίο ζητούμε κι εμείς. Να, μια αλλαγή για παράδειγμα. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα βεβαίως, που συνδέονται άμεσα με την αναβάθμιση που επιχειρείται από το Υπουργείο σας, ήταν το κομμάτι των Πριτάνιων, το κομμάτι της διοίκησης των πανεπιστημίων, ο τρόπος με τον οποίο προκύπτει η διοίκηση αυτή και τι σας λέγανε όσοι σας επέκριναν τότε, ότι επί της ουσίας ανοίγεται την κερκόπορτα να υπάρχουν κομματικές επιλογές από την όποια κυβέρνηση στο κομμάτι της διοίκησης των πανεπιστημίων. Το αντίθετο. Να σας πω τι ακριβώς ίσχυε. Για πολλά χρόνια στη χώρα μας, για να εκλεγείς Πρίτανης, εκλογόσουν από τη βάση απευθείας από τους καθηγητές. Και θα μου πείτε και γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Θα σας πω γιατί είναι πρόβλημα. Γιατί το Πανεπιστήμιο, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι βουλή. Δεν είναι όργανο εκπροσώπησης στο οποίο εκλέγεις τον εκπρόσωπό σου όπως εκλέγεις ένα βουλευτή ή ένα δήμαρχο. Είναι επιστημονικός φορέας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός που ηγείται της διοίκησης ενός πανεπιστημίου να μην είναι απαραίτητα αυτός ο οποίος είναι ο πιο δημοφιλής πλειολόγος. Αλλά επειδή ακριβώς μιλάμε για επιστημονικό φορέα, πρέπει να υπάρχουν φίλτρα. Αυτή ήταν η μεγάλη αλλαγή που έγινε και η οποία προκάλεσε αντιδράσεις βεβαίως, διότι για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα η διαδικασία εκλογής ήταν όπως ακριβώς εκλέγουμε εκπροσώπους στη Βουλή ή όπως εκλέγουμε δημάρχους. Δεν είναι το ίδιο όμως. Δεν είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο με ένα όργανο εκπροσώπησης. Να πω όμως ότι ο ίδιος αυτός νόμος είχε και πάρα πολλές άλλες δυνατότητες καινοτόμες για τα ελληνικά πράγματα. Παράδειγμα, το εσωτερικό Εράσμους. Ναι. Τι είναι το εσωτερικό Εράσμους? Ας πούμε ένας φοιτητής που μας ακούει, που ο οποίος έχει μπει στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, αλλά έχει ένα αποθυμένο να δει και τα οικονομικά. Να έχει τη δυνατότητα, λέτε, του να... δίνεται η δυνατότητα να πάει για 6 μήνες, να δει κάτι διαφορετικό, να διευρύνει τους οριζοντές του και να αποφασίσει αν τυχόν τον κερδίσει αυτός ο χώρος, να μπορεί να ακολουθήσει μετά εκεί και το εξάμηνο που θα έχει κάνει σε εσωτερικό Εράσμους να προσμετράται πλήρως. Ή πλήρες πλαίσιο για εταιρείες startup. Αυτά που ακούγαμε για το εξωτερικό. Ναι. Ξεκινάς μια επιχείρηση μέσα στο πανεπιστήμιο για 2 χρόνια, αξιοποιείς εξοπλισμό του πανεπιστημίου, χώρους του πανεπιστημίου, την καθοδήγηση των καθηγητών σου. Αξιώς βήματα αυτά μόνο θετικά. Και μετά ανοίγεις τα φτερά σου. Μάλιστα δεν είχαν αντίδραση αυτά και είναι σημαντικό γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των άρθρων αυτού του νομοσχεδίου είχε πολύ μεγάλη πλειοψηφία ψήφων στη Βουλή. Οι εταιρείες spin-off. Τι είναι εταιρείες spin-off? Είναι εταιρείες οι οποίες συστήνονται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για να αξιοποιήσουν εμπορικά μια εφεύρεσή τους, για παράδειγμα. Τις προάλλες ήμασταν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μέχρι πριν από ένα χρόνο είχε μία εταιρεία spin-off, σήμερα έχει 10. Να πως ανοίγονται τα πανεπιστήμια μας στον κόσμο, στην κοινωνία, αντί να είναι, θα έλεγα, πιο εσωστρεφή. Μάλιστα. Και για να μην αναφέρω και την μεγάλη έμφαση στην εξωστρέφεια. Είχαμε 30 κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια που ήρθαν στη χώρα μας πριν από μερικούς μήνες. Τα καλύτερα του κόσμου. Το Yale, το Harvard, το Berkeley, το Columbia, το Princeton. Τι ήρθαν να κάνουν? Ήρθαν να συνεργαστούν με τα δικά μας. Τι θα πει να συνεργαστούν, ας πούμε, κάποιος είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίνεται η δυνατότητα να πάει για 6 μήνες ή για 1 χρόνο στο κορυφαίο πανεπιστήμιο Yale της Αμερικής. Προσέξτε όμως, χωρίς δίδακτρα. Ποια είναι, πόσο κοστίζουν τα δίδακτρα στο Yale? Καλά, μιλάμε για υπέρογκα ποσά, κυρία Υπουργέ. 90.000 δολάρια. Να πώς λοιπόν μια τέτοια ρύθμιση, δίνει τη δυνατότητα σε πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να πάνε να σπουδάσουν στην Αμερική. Τώρα όμως χωρίς δίδακτρα δίνεται αυτό. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε τώρα κάτι τελευταίο εκλογικό, γιατί σιγά σιγά τελειώνει και ο χρόνος. Ξέρουμε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία σε αυτές τις κάλπες. Επειδή όμως έχουμε απλή αναλογική. Ουδής γνωρίζει τι θα δείξει το αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών. Εάν τα κουκιά βγαίνουν με το Πασόκ, ακόμα και από την πρώτη κάλπη, εντάξει, θα μου πείτε μπορεί να είναι πολύ δύσκολο σενάριο. Θα το βλέπατε εσείς ή είστε θειασότης της άποψης ότι πρέπει να κυνηγάμε την αυτοδυναμία
μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία γιατί. Γιατί αυτό μας δίνει μια ελευθερία κινήσεων, προκειμένου ακριβώς να μπορέσουν να υλοποιηθούν βαριές τομές που χρειάζεται η χώρα. Μην πάτε μακριά. Δείτε τόσους νόμους που έχουν ψηφιστεί στην τελευταία Βουλή. Εγώ θα σας πω και για την εκπαίδευση. Πόσους νόμους ψήφισε το Πασόκ από αυτούς? Το θέμα είναι, αυτό που μας απασχολεί είναι πώς θα προχωρήσει μπροστά η χώρα. Πώς θα γίνουν οι βαθιές τομές που χρειάζεται η χώρα. Αν όμως δεν τα φέρει όπως, για παράδειγμα, η αξιολόγηση. Και πάτε σε συνεργασία. Κοιτάξτε, νάτε, οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί που θα κρίνουν, οι οποίοι θα μας αξιολογήσουν όλους πάρα πολύ αυστηρά για το έργο τετραετίας, για κάθε έκφανση και πτυχή του έργου αυτής της τετραετίας. Εμείς, για μας, η αυτοδυναμία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι εθνική αναγκαιότητα προκειμένου να μπορέσει η χώρα να συνεχίσει αυτές τις δομικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά μην πάτε και μακριά. Να σας πω κάτι. Πάρτε λίγο τις θέσεις των δύο άλλων κομμάτων, των συγκεκριμένων. Δηλαδή Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγάζει άκρη. Καλά, γιατί διότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν ρωτάω. Με το Πασόκ όμως θα μπορούσε να συνεργαστείτε. Προσέξτε όμως. Ποια είναι η αντιπρόταση για τους άλλους που μιλάνε για κυβέρνηση συνεργασίας? Λέει το Πασόκ ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί, λέει, με το ΣΥΡΙΖΑ, πλην όμως. Λέει ξεκάθαρα όχι με αρχηγό Τσίπρα. Τα λένε τώρα, κυρία Υπουργέ. Μισό λεπτό. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα συνεργαστούμε, λέει, και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΚΚΕ, παρένθεση, και με το ΜΕΡΑ25, το ΜΕΡΑ25 το οποίο λέει θα ανατινάξει τράπεζες, και το ΚΚΕ το οποίο θέλει να μας βγάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να τα έχουμε λίγο μια εικόνα. Πού οδηγεί όλα αυτά? Σε αδιέξοδο. Δηλαδή, ο ένας λέει να συνεργαστεί με τον άλλον, ο άλλος βάζει βέτο, δεν μπορεί να είναι αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας. Καταλαβαίνετε ότι μόνο η ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνηση είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία και σε εσάς. Στο βόρειο τομέα, στη Β' Αθηνών, η κυρία Νίκη Κεραμέα ως υποψήφια. Μεταφέραμε όσα θέλατε να την ρωτήσουμε. Τα περισσότερα τουλάχιστον, γιατί ήταν και πολλά τα μηνύματά σας. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές για τις ερωτήσεις τους και είμαι στη διάθεσή τους πάντοτε σε ερωτήσεις. Θα τα ξαναπούμε μέχρι την ώρα της κάλπης. Έχουμε πολύ καιρό. Με μεγάλη χαρά.